Εκατοντάδες λεσιθιώτες έφτασαν στο Ηράκλειο μπροστά από την περιφέρεια Κρήτης, διαμαρτυρώμενοι για την υποβάθμιση των νοσοκομείων. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία των φορέων του Λασιθίου για την παροχή υπηρεσιών υγείας που πρέπει να αναβαθμίζονται και όχι να υποβαθμίζονται. Η στήριξη της περιφέρειας είναι δίπλα στους φορείς, δίπλα στο Δήμο, σε όλους τους φορείς και όλοι μαζί να ενώσουμε τη φωνή μας για να παραμείνει η υγεία, μια καλύτερη υγεία στο Λασίθι αλλά και στο κάθε νοσοκομείο της Κρήτης. Όλα τα νοσοκομεία του νομού πρέπει να παραμείνουν και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτών. Σήμερα είναι μια παγκρίτια κινητοποίηση που έχουμε εξαγγείλει, αφορά όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις μονάδες υγείας. Για ακόμα μια φορά θα φωνάξουμε ότι απαιτούμε μαζί με την κοινωνία δημόσια υγεία δωρεάν για όλους, καμία κλινική να μην κλείσει, καμία κλίνη να μην χαθεί. Θέμε αύξηση, αναβάθμιση, ποιότητα και δωρεάν υγεία για όλους. Στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ έφτασαν λίγο πριν από τις 1 το μεσημέρι, όπου συναντήθηκαν με τον κύριο Καρατσή και είχαμε τοποθετήσεις αλλά και τις ερωτήσεις των μελών της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ αυτών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Περιφερειακή Σύμβουλη, Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι των νοσοκομείων αλλά και των τοπικών φορέων. Και η ιδιαιτερότητα του νομού είναι αυτή η οποία μας υποχρεώνει να ζητούμε τα αυτονόητα. Εμείς απαιτούμε και νομίζω ότι το δικαιούμαστε τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν κανονικά και με κάθε κόστος να απαιτήσει αυτό το ελάχιστο που ζητάμε. Αντιμετωπίζουμε πολλές δύσκολες καταστάσεις στο νομό Λασιθίου και υποβαθμίζεται συνεχώς σε πολλά πράγματα. Έχετε περάσει από εκεί, γνωρίζετε πόσο νευραλγικό είναι το Λασίθι, μην του κάνουμε άλλη ζημιά. Δεν σηκώνει ο νομός Λασιθίου παιχνίδια. Το τέρμα σας, Ελένη Νόλη, είναι χειρότερη υγεία από όταν αναλάβατε. Είστε υπεύθυνος. Πρέπει να δώσετε χειροπιαστά πράγματα. Πέρα το αν είναι 3.000 από κάτω που είστε ενημερωμένος, γιατί αυτή είναι η κρατική θέση που έχετε, η άρχουσα, αυτό σας επιτρέπει να κάνετε. Πείτε μας πόσο θα αυξήσετε σήμερα τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, ποια νοσοκομεία αφού ξέρετε έχουν πρόβλημα προσωπικού και από πού τους φέρετε πότε. Ο κύριος Καρατσής σε κλίμα έντασης έδωσε κάποιες απαντήσεις που δεν κάλυψαν τους παρευρισκόμενους που απέσπασαν απλές διαβεβαιώσεις για την μη υποβάθμιση των νοσοκομείων τους. Το Υπουργείο Υγείας εδεσμεύτηκε και η δέσμευση ισχύει μέχρι σήμερα ότι στη Σιτία και στην Ιεράπετρα θα λειτουργήσουν οι 4 βασικές κλινικές και είναι η χειρουργική, η παθολογική, η καρδιολογική και η παιδιατρική. Για αυτές τις 4 κλινικές λοιπόν ζητούμε συνέχεια και στηρίζουμε συνέχεια και θα στηρίξουμε μέχρι τέλος μαζί σας να λειτουργήσουν πλήρως. Υποστηρικτικά αυτόν τον κλινικό βεβαίως πρέπει να λειτουργήσει και το μικροβιολογικό και το ακτινολογικό. Μία 5η κλινική, την οποία ονομάσαμε κλινική, θα είναι οι άλλοι γιατροί συνάδελφοι, συνολικά όλοι μαζί, που θα κάνουν κυρίως εξωτερικά ιατρία. Αυτή ήταν η δέσμευση, αυτή ήταν η συμφωνία που έγινε στις 24 Μαΐου πέρυσι στο ξενοδοχείο που ήρθε ο Υπουργός, ο κύριος Λεβέρδος, και ήταν παρόντες και οι δήμαρχοι και οι διοικητές και πάρα πολλοί από τον χώρο της υγείας. Αυτή λοιπόν ισχύει για μας, ισχύει για το Υπουργείο και αυτή θα στηρίξουν μέχρι τέλους. Για την Νεάπολη, έγινε ολόκληρος αγώνας για να πάρθει το κέντρο αποκατάστασης να γίνει στη Νεάπολη και κακώς νομίζετε ότι ήταν τόσο εύκολο. Γιατί κάποιος είπε ότι μια ναι, μια όχι. Είναι ναι και είναι γραμμένο και είναι αποφασισμένο. Οι κλίνες στο νοσοκομείο είναι νόμος του κράτους, έχουν ψηφιστεί, έχει βγει το ΦΕΚ. Τώρα, αν αμφισβητούμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, προφανώς μπορούμε να ζούμε με τις φήμες ότι του χρόνου θα απορροφηθούν τα νοσοκομεία του Λασιθίου από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και δεν θα υπάρχει νοσοκομείο στο Λασίθιο. Αυτό είναι ψευδέστατο. Τι να κάνω, πώς να φέρουμε και ένα συμβολιογράφο
να μας τα βεβαιώνει με συμβολογραφική πράξη αυτά που λέμε. Τι να, τι να κάνουμε, δηλαδή πώς θα το διαψεύσουμε αυτό, έχουμε κανένα άλλο τρόπο, είναι κανείς άλλος εδώ. Το non-paper υπάρχει. Έτσι, θα έρθω και στο non-paper. Για το 13, για να μην ξαναεπανέρχομαστε, ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 82 κύρια νοσοκομεία, κεντρικά όπως θέλετε ονομάστε, κύρια, και θα υπάρχουν ενιαίοι οργανισμοί για 82 νοσοκομεία. Στο Λασίδι θα υπάρχει ένας ενιαίος οργανισμός και για τα 4. Στο Ηράκλειο θα υπάρχει ένας ενιαίος οργανισμός και για τα 2. Και το σύνολο των 2 οργανισμών του Ηρακλείου θα είναι ο ένας. Το σύνολο των 4 του Λασιδιού θα είναι ο ένας. Κλίνες, το Ηράκλειο είναι 1200. Θα είναι το πρώτο 13 με ένα οργανισμό 1200. Ναι, με ένα οργανισμό με 1200. Για το Λασίδι ισχύουν οι κλίνες οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Ο κύριος Καρατσής ανέφερε ότι δεν γνώριζε για κανένα χαρτί που να γράφει για υποβάθμιση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Η απάντηση αυτή έφερε σε αντιπαράθεση τον κύριο Καρατσή με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου, ιατρό κύριο Τσικαλουδάκη. Το υποτιθέμενο no paper, τι έλεγε αυτό το πολύ απλό πράγμα. Ότι στην Ιεράπετρα, παραδείγματος χάρη, με τα 75 κρεβάτια, πρέπει να υπάρχουν επί 3, είναι το maximum των εργαζομένων, υπάρχει ένας συντελεστής. Πώς βγαίνουν. Κύριε Καρατζή, να τελειώσω. Όχι, δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό σα το λέω εξ αρχή, α πούμε, για να έχουμε αυτό. Έγραφε καθαρά ότι, ότι γίνεται κέντρο υγεία αστικού τύπου, μα το διάβασε ο διοικητή. Έτσι, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει κέντρο υγεία αστικού τύπου. Εντάξει, και έχουμε νομίζω δικαίωμα να ανησυχούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Έχετε δικαίωμα να ανησυχείτε σαφώ, αλλά έχετε δικαίωμα να σπάσετε το κεφάλι του διοικητή, να σα πει ποιο το δόκτωρο. Όχι, κύριε Καρατζή, εμεί δεν ψάξαμε να δούμε. Από πού ήρθε, δεν μας ενδιαφέρει από πού ήρθε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μάθουμε από πού ήρθε. Αλλά τον ανησυχούμε, αυτό δεν μπορείτε να μας το πάρετε. Πού δεν μαχοντρό είναι. Εντάξει. Και μας φτύχατε με αυτό το θέμα. Κύριε Σάφη, ήρεμησε. Ήρεμος είμαι, αυτό το ξέρετε. Αλλά με πνίγει, κύριε διοικητά, γιατί ευημερεύω από την περασμένη Πέμπτη. Εντάξει, κάπως κουράζομαι πολλές φορές. Και εγώ ευημερεύω κάθε μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Στα πέντε, γι' αυτό ευημερεύεις κάθε μέρα. Κανένα χαρτί. Κανένα χαρτί από τη ΔΥΠΕ. Ακούτε, θέλω να το ακούσετε καλά αυτό. Κανένα χαρτί. Ούτε από το Υπουργείο, ούτε από τη ΔΥΠΕ που να λέει ότι το νοσοκομείο Ιεράπετρας θα γίνει κέντρο υγείας, δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, από πού ήταν το χαρτί, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δουλευόμαστε. Αναφέρεστε στο χαρτί, κύριε Καρατζή. Είμαι κάθετος, το ακούσαμε πάρα πολύ καλά. Και ήρθε ο διοικητής του Αγίου Νικολάου και έρχεται σε εμάς και μου λέει: δώστε μας το χαρτί. Καταλάβατε. Μην αναφέρεστε στο χαρτί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι τρομερή πρόκληση. Δηλαδή είναι μεγάλη προσβολή για μας. Μισό λεπτό. Ο κύριος Παπαβασιλείου ανέφερε τη λέξη non-paper. Έτσι. Όλοι σας... Το non-paper όμως το διάβασε όλος μπροστά μας. Μην εκνευρίζετε σας λέω. Μην εκνευρίζεστε. Εντάξει. Με προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εγώ... Δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε. Με ένα αρκούρι μέσα. Ειλικρίνεια. Γιατί παίρνουμε τον Λοβέρτο τηλέφωνο τώρα. Λοβέρτο. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε. Πάμε με τον Λοβέρτο τώρα τηλέφωνο να μάθουμε την αλήθεια. Γιατί γίνεται εδώ πέρα. Σας είπα μην αναφέρεστε στο χαρτί γιατί δεν κάνει. Το καταλάβατε. Σας παρακαλώ αν θέλετε. Δεν θέλω να δείτε τίποτα για εσάς. Δήμαρχε, αν είσαι αποδείξτε στο γιατρό. Δήμαρχε, αν είσαι αποδείξτε στο γιατρό τώρα. Τώρα. Κυρία μας. Εντάξει. Στο γιατρό. Από πού ήρθε το χαρτί και τι έλεγε και γιατί. Αφήστε το χαρτί στην άκρη. Σε βλάκες απευθύνεστε. Να ρωτήσετε από αυτό. Αρκετά πλέον, αρκετά. Οι Ιεραπετρίτες συγκεντρώθηκαν από το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο διεκδικώντας για άλλη μια φορά την αυτοτέλεια του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Δεν θα δεχτούμε σχεδιασμούς που θα κυρώνουν τον κοινωνικό ρόλο και την προσφορά του νοσοκομείου μας. Δεν θα δεχτούμε την υποβάθμιση και την απαξίωση του. Αυτό το μήνυμα θα μεταφέρουμε και στην διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Ηράκλειο. Για να γνωρίζουν όλοι πως η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Η Ιεράπετρα αντιμετωπίζει πρόβλημα παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού μας. Όποιος εκλεγμένος ή διορισμένος δεν μπορεί να μας δώσει αυτά τα λίγα, πρέπει να μας δώσει την παραίτησή του. Πάμε στο Ηράκλειο για να τους δείξουμε
ότι είμαστε αποφασισμένοι και ότι είμαστε δυνατοί. Να το πιστεύουμε αυτό. Γιατί ό,τι μας έχουν κάνει είναι ό,τι τους αφήσαμε να κάνουν και θα είναι εκεί πέρα όσο τους το επιτρέπουμε. Θα τους κλείσουμε την πόρτα στον νομό, θα τους πετάξουμε από το γραφείο τους έξω. Δεν ξέρουν τον κόσμο που υπάρχει εδώ, τη δραστηριότητα, τις υπηρεσίες που χρειάζονται, τον αγώνα του κόσμου. Αυτά τα ξέρουνε, όπως είναι ανάρκητοι, είναι απάνθρωποι. Σήμερα λοιπόν θα τους επιτρέψουμε να προβούν σε κάτι τέτοιο. Θα τους δώσουμε τελεσίγραφο ότι αν το κάνουν, την πατήσανε. Έλα για μένα! Θέλω να κάνω κοινωνική παραγούρια. Να δώσουμε μια απάντηση δυναμική, αγωνιστική. Να δώσουμε μια απάντηση αξιοπρέπειας. Σ' όλους αυτούς, στη μαύρη κυβέρνηση που μας έχει εξαθλιώσει. Έχουμε δικαίωμα στην υγεία. Καμιά νοσοκομιακή μονάδα να μην κλείσει και πουθενά. Οι γεραπετρίτες αξίζουν να έχουν νοσοκομείο και το υπερασπιζόμαστε. Προσωπώντας τους φαρμακοποιούς της Ιεράπετρας που βιώνουμε καθημερινά την αγωνία του κόσμου πραγματικά, συμπαραστεκόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα μαζί με όλους τους άλλους ιεραπετρίτες να περισσώσουμε, να διατηρήσουμε το νοσοκομείο μας, το οποίο είναι όχι απλώς αναγκαίο για τον τόπο, θα έχουν πει όλοι για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, και πρέπει αυτό το μήνυμα δυναμικά και δυνατά να φτάσει στα αυτιά των Ιθινόντων και επιτέλους να εισακουστεί ο λαός. Πιστεύω ότι όλοι οι ιεράπετρα πρέπει να είναι εδώ. Αυτή θα είναι μια μικρή κίνηση. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πιο δυνατές κινήσεις, να παλέψουμε πιο δυναμικά. Δεν πρέπει να κλείσει το νοσοκομείο. Στον δρόμο κι εσείς για το νοσοκομείο. Πάντα. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό? Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουμε? Το ελπίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα πάτε στη Ράγκη? Ευθύνη έχουν όλοι οι πολιτικοί μας για το χάλι της πατρίδας μας. Αλλά δεν μπορεί η τέταρτη πόλη της Κρήτης, δεν μπορεί να μην έχει τις υπηρεσίες που τους αναλογεί και τουλάχιστον το νοσοκομείο θα κάνω μια προσπάθεια αν μπορέσουμε να το σώσουμε. Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί της πόλης της Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν ενεργά. Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι ενωμένος και να αγωνιστεί δυναμικά για να μην αποψηλωθεί καμία υπηρεσία, όχι μόνο το νοσοκομείο, και να συνεχίσουν να λειτουργούν για να μην καταντήσει η Ιεράπετρα ένα χωριό το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλούς τομείς της τοπικής κοινωνίας και της ζωής ευρύτερα. Πρέπει να σηκωθούμε από τα σπίτια μας, να μην μείνουμε μέσα στους τέσσερις τοίχους και από εδώ και πέρα δυναμικά, όχι μόνο για το νοσοκομείο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές είναι οι πολιτικές του μνημονίου και της κυβέρνησης που θέλουν να καταδυναστεύσουν εντελώς τις ζωές μας και να τις ρίξουν στο πιο χαμηλό επίπεδο που μπορεί να υπάρξει.